Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017. Κρυός. Ώρα για δράση. Η δύναμη της εβδομάδος σας κάνει λίγο νευρικούς. Η σημερινή μέρα, παρόλο τις εντάσεις, θα καταφέρει να σας αγχώσει λίγο παραπάνω, αλλά με καλές απολαβές. Θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμα πάνω για τους αγαπημένους μου φίλους, ότι προσοχή στις μετακινήσεις και πώς διαχειρίζετε το λόγο σας. Ταύρος. Δυναμικούς και παραγωγικούς σας βρίσκει η καινούργια εβδομάδα, αγαπητά μου ταυράκια. Θα πρέπει να ρίξετε λίγο τους τόνους και να καταφέρετε να βρείτε λίγο χρόνο για τα ερωτικά σας ζητήματα. Προσέξτε στην οδήγηση και γενικά πώς χειρίζεστε το λόγο σας. Δίδυμος. Πρέπει να προσέχετε τη σημερινή ημέρα, γιατί υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεων. Αυτό το δημιουργεί ο Άρης από το ζώδιο του Ζυγού. Η ημέρα είναι κατάλληλη για ερωτικά ξεκαθαρίσματα, αλλά και φιλικά. Μην αφήνετε τρίτα πρόσωπα να μπλεχτούν στα προσωπικά σας θέματα. Καρκίνος. Οι όψεις του πλανήτη σας σήμερα σας κάνει νευρικούς αλλά και λίγο επιθετικούς. Φτιάχτε τη διάθεσή σας με τον επαγγελματικό τομέα στα ύψη και φυσικά με πολύ τρέξιμο. Ίσως καταφέρετε να φτιάξετε λίγο το κέφι σας. Δώστε προτεραιότητα στα θέλω σας. Λιοντάρια μου, ουδέτερη ημέρα σήμερα, μιας και κουραστήκατε πολύ τις τελευταίες μέρες. Προτιμήστε να χαλαρώσετε με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους. Η ημέρα σας θέλει σκεπτικούς, αλλά να προσέχετε και λίγο τα λογάκια σας. Μην προβείτε σε σοβαρές συζητήσεις, αλλά και αποφάσεις. Και πάμε στους Παρθένους. Με μεγάλο ζήλο αλλά και προθυμία σήμερα κερδίζετε τους πάντες. Νέα σχέδια ευνοούνται, μιας και η Σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ σας κάνει ρομαντικούς και γοητευτικούς. Προσέξτε μόνο στα λογάκια τα οποία θα ακούσετε από φιλικά πρόσωπα. Είναι για το καλό σας. Λατρεμένα μου ζυγουδάκια, προσέξτε τα νεύρα σας, γιατί ο Άρης παίζει πονηρά παιχνίδια. Το κλίμα είναι εμπόλεμο και προσέξτε λίγο τη διάθεσή σας αλλά και τη διατροφή σας. Θα πρέπει από εδώ και μπρος να μετράτε κάθε σας κίνηση. Από το απόγευμα και μετά θα καταφέρετε να βρείτε λύσεις σε κάθε πρόβλημά σας. Σκορπιός. Εν αναμονή εξελίξεων, μιας και απομακρύνθηκε ο Άρης από το ζώδιό σας, εισβάλλει η Αφροδίτη και θα παραμείνει στο ζώδιό σας αυτή τη φορά για 3 μήνες. Πολύ διάστημα λοιπόν. Χαλαρώστε και θυσιάστε τα πάντα στο βωμό του έρωτα. Βοηθήστε αγαπημένα πρόσωπα και γενικά στον οικογενειακό σας περίγυρο ένα πρόσωπο που σας έχει ανάγκη και καλείστε να του τη δώσετε. Τη βοήθεια. Και περνάμε στον τοξότη. Ο κορώνας σας χαρίζει τα δωράκια του. Ο Έρημις στο ζώδιό σας δίνει όθηση για νέα σχέδια αλλά και ταξιδάκια. Αφήστε πίσω κάθε τι περιττό, γιατί η εβδομάδα σας χαρίζει απλόχερα δύναμη και επιτυχία. Τα δώρα του χρόνου έρχονται μέσα στον επαγγελματικό τομέα με νέες ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να προσέξετε. Και πάμε στον εγώ καιρό. Κάποιο πρόβλημα υγείας μέσα στον οικογενειακό σας χώρο σας προβληματίζει ιδιαίτερα σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Δώστε προσοχή σε φιλία και έρωτα, μιας και τα επαγγελματικά έχουν στρώσει. Είστε από τους ευνοημένους αλλά και τους τυχερούς. Η χαλάρωση επιβάλλεται. Από το απόγευμα και μετά, χαλαρώστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Υδροχόος. Η Σελήνη και η όψη του πλανήτη σας Ουρανού σας δίνουν απλόχερα σήμερα, αγαπητά μου τρελοκομεία, την όθηση να πετύχετε επαγγελματικά ζητήματα με πολύ κέφι και χαρά. Νέες ερωτικές ευκαιρίες ευνοούνται, τις οποίες θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε. Και πάμε στα ψαράκια μας. Επιτέλους, μπορείτε να ηρεμήσετε, ψαράκια μου. Η ανάδρομη πορεία του πλανήτη Ποσειδώνα πήρε τέλος. Επομένως, τέλος οι οφθαλμαπάτες και οι ψεύτικες υποσχέσεις. Βελτίωση στον οικονομικό τομέα αλλά και στον ερωτικό. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.